For many, the Greek island of Kos reflects a destination of longing, crystal clear water, sandy beaches and Mediterranean joy of life. However, on closer inspection, this idealization does not resemble the entire truth. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε στους συμπολίτες μας ότι τα ζώα είναι ένα μέρος της ζωής μας. Οφείλουμε να τα προσεγγίζουμε με ευαισθησία, με σεβασμό, να αγωνιούμε για αυτά και να παλεύουμε για την ποιοτικότερη ζωή τους. Όπως αγαπάμε τους ανθρώπους, έτσι πρέπει να αγαπάμε και τα ζώα. Ένα παράδειγμα, το ζώο, ο ίδιος ο Χριστός. Όταν έφυγε και πήγε στο στάβλο μέσα, ούτε θέρμανση είχε τίποτα. Τα ζώα, οι αγενάδες ήταν που από τα ισοσμές τους είχε ζεστασιά ο στάβλος μέσα. Είμαι φιλόζωος, αγαπώ τις γάτες, έχω πολλά χρόνια ζω με ζώα, με 20 ζώα, γάτες, σκυλάκια και θέλω να περνάνε καλά, να τα φροντίζω. Δεν υπάρχει κάποιο πλάσμα το οποίο να μη σου ανταποδώσει την αγάπη που θα του δώσεις. Μια ιδιωτελής αγάπη δεν ζητάει απολύτως τίποτα. Προσωπικά για μένα οι σκύλοι μου και οι γάτες μου είναι οι ψυχολόγοι μου. Είναι τα πλάσματα που με περιμένουν με πολύ χαρά όταν θα γυρίσω στο σπίτι. Animals are part of daily life on the Greek island of Kos. The treatment of animals has changed in recent years as the Greek population has been sensitized to animal cruelty. However, there are still remaining gaps, especially with regard to the agricultural sector. In the last decades, Kos has been living and breathing off tourism. Consequently, the agricultural sector was put on the back burner, which includes livestock farming. As a result, the land that used to be used for agriculture is now used for hotel facilities. Hence, farmers have little land left to house and nurture their cows on. Mikalis Vianos used to work as a farmer and was the proud owner of over 30 cows. As working with the cows had proven to be time-consuming and not very profitable for Mikalis. Today he works in a car garage. Όταν είχα τις αγελάδες ήταν δύσκολα τα πράγματα για μένα, γιατί έπρεπε να πάω το πρωί να ταΐσω, να τις ποτίσω, να τις βάλω στη σκιά και το πρωί και το απόγευμα που θα σκολάσω από το συνεργείο να ξαναπάω πάλι να τις δω, να τις προσέξω, να τις ξαναποτίσω, να τις βάλουμε φαγητό και ήταν δύσκολη η μέρα μου. Πολύ. Πρέπει να ταΐζουμε, να αγοράζουμε τις τροφές και όχι μόνο να τις παίρνουμε από τα δικά μας χωράφια. Οπότε είναι ένα μεγάλο κόστος για κάποιον φθηνοτρόφο να το κάνει αυτό. Και γι' αυτό τον λόγο και η τιμή του κρέατος είναι εδώ και πολλά χρόνια η ίδια τιμή. Οπότε αρχίζουν σιγά σιγά και τα σταματάνε όλοι, γιατί πλέον δεν συμφέρει. Είναι δύσκολα. Due to little amounts of available land, the cows are tethered in one place. In the process, they often lack access to water, which makes it even more complex as they drink very large amounts of water in a short time. At warm temperatures, cows drink up to 200 liters per day. Above a temperature of 24 degrees, the physical strain on cows is so great that it can lead to heat stress. On Kos, this is often the case during the summer period, as many cows are not given access to shade. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να έχουν νερό και σκιά το καλοκαίρι που έχουμε πολλούς βαθμούς και εντάξει, τροφή όλοι βάζουν τροφή στα ζώα τους, απλά θέλει λίγο προσοχή τη σκιά και το νερό.
It is not only in the agricultural sector that problems arise. Kos is also struggling with a high number of homeless animals. Many of these are in poor condition and starving. That's why they often go to restaurants in search of food. Restaurant owner Vasilis Drosos from Pili knows the problem very well. Προσωπικά δεν με ενοχλούν. Ενοχλούνται όμως κάποιοι ευτυχώς λίγοι πελάτες. Περισσότερο με τα αδέσποτα σκυλιά που πολλές φορές δεν έχουν καλή υγιεινή. Θα ήθελα να πω ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά παρόλα αυτά ακόμα δεν είμαι ικανοποιημένος. Υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας που δεν έχουν τόσο αγάπη με τα ζώα. Even though the situation with strays has improved in recent years, there are still many animals living on the streets. Instead of neutering the cats, they are abandoned in places like Asclepio or Plaka. Every day, Livia Sabo voluntarily takes care of those stray cats. Ήρθα στο νησί 10 χρόνια πριν και βασικά το πρώτο καλοκαίρι είδα τις γάτες εδώ και άρχισα να τα ταΐζω, να τα φροντίζω. Οπότε έχω 10 χρόνια με τις γάτες εδώ. Πήρα βοήθεια μία φορά από το Δήμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θέλω άλλο. Feeding, grooming and visits to the veterinarian are costly. The only solution to containing the situation is through neutering. Martha Sagkidou, a resident of Kos, sees the origin of the problem in the owners of pets. Διάβασα σε μια έρευνα πρόσφατα ότι το 75% των κουταβιών προέρχονται από δεσποζόμενα ζώα. Αυτό σημαίνει ότι άνθρωποι που έχουν κατοικίδια δεν στηρώνουν τα ζώα τους. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα και στην Κο. In provincial areas, strays form into packs, which can lead to dangerous situations with hunting and herding dogs. Many stray dogs are also not chipped, which makes it difficult to track and control the situation. Δεν υπάρχει κάποιος ουσιαστικός έλεγχος. Εγώ προσωπικά έχω βρει πολλά αδέσποτα κυνηγόσκυλα τα οποία δεν ήταν καν τσιπαρισμένα, τα οποία εάν κάποιος έλεγχε τους κυνηγούς, ο νόμος λέει ότι πρέπει να αφαιρέσεις το ζώο από τον κυνηγό αυτό. Theodosis Nikitaras has been mayor of Kos for 2 years. He knows the problems on the island. He sees chipping the dogs as the only solution to contain this problem. Η τεχνολογία έχει μπει στη ζωή μας και οι συμπολίτες μας και οι ιδιοκτήτες δηλαδή των ζώων, ότι αυτό είναι απαραίτητο και ουσιαστικά προστατεύει πρώτα απ' όλα το ζώο και δεύτερον διευκολύνει και τη ζωή και την καθημερινότητα και του ίδιου του ιδιοκτήτη, αλλά και τη σχέση του με το οικόσιτο ζώο του. Furthermore, species-appropriate animal care, as well as responsible handling of the animals, could improve this situation. Calliope Patakou has been working as a veterinarian in Kos City for 23 years. During this time, she has had to treat many sick animals. Οι βασικές ανάγκες που έχει είναι να είναι υγιές και να τρέφεται σωστά. Υγιές πώς; Να προσέχουμε τα να είναι εμβολιασμένο σωστά, να μην το αφήνουμε να παρασιτίζεται από τσιμπούρια, ψήλους κτλ. Να παίρνει δηλαδή τα φάρμακά του στην ώρα του έτσι όπως πρέπει και να τρώει σωστά. Many pet owners humanize their animals and feed them whatever they eat themselves. This can lead to gastrointestinal or metabolic problems. Cats, for example, have a high requirement of eating animal protein, which is contained in cat food. Dogs are carnivores by nature, but they do not need an exclusive meat diet. However, table scraps should be avoided in any case. Η δικιά μας η τροφή είναι φτιαγμένη για τον δικό μας τον οργανισμό, ο οποίος δεν είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτό των ζώων. Dogs are often kept on the island as guard dogs. Many of them spend their lives on chains, some even without protection from the weather and without access to water. Dogs need contact with people and others of their species.
γιατί δεν πάβει να είναι μια καταπιεσμένη οντότητα, από το να είναι συνεχώς δεμένα σε ένα σημείο, να μην δέχονται την αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο και με αυτόν τον τρόπο, όντας καταπιεσμένα, εξελίσσονται σε καταπιεσμένες προσωπικότητες, όπως και στον άνθρωπο. Βλέπουμε βίαιες συμπεριφορές από ανθρώπους οι οποίοι υπήρξαν μια ζωή καταπιεσμένη προσωπικότητα. Είναι λογικό να φέρονται και αυτά έπειτα με βίαιο τρόπο όπως τους φέρονταν. Erika Mastorou is the owner of Erika's horse farm in Marmari. She has already noticed how the husbandry of her animals affects their behavior and performance. Horses are flight animals and should not be restricted too much in their freedom of movement. Horses are also herd animals that should have visual, auditory and olfactory contact with others of their species at all times. Τα άλογα δεν μπορούν να είναι κλεισμένα πάρα πολλές ώρες ή δεμένα πάρα πολλές ώρες στο ίδιο σημείο, γιατί έχει αντίκτυπο πάνω απ' όλα στην ψυχολογία τους και δεύτερον έχει αντίκτυπο στην υγεία τους. Erika tries to set a good example and provides her horses with a species-appropriate animal husbandry. Πάντα μετά από κάθε βόλτα ή εκπαίδευση μάθημα, θα πρέπει τα άλογα να ξεσελώνονται. Δηλαδή, να φεύγει όλος ο εξοπλισμός από πάνω τους. Γιατί πάνω απ' όλα τους προκαλεί πολύ μεγάλη δυσφορία το να έχουν μία σέλα και μία ζώνη σφιγμένη μονίμως πάνω στην πλάτη τους. Όπως και το ηνίο εκεί, η στομίδα που μπαίνει στο στόμα, θα πρέπει να αφαιρείται αμέσως μετά την άσκηση για να μπορεί το άλογο να πιει νερό και να φάει αν θέλει. Βλέπουμε ότι τα άλογα μας δεν μας δημιουργούν προβλήματα ως την ώρα της δουλειάς, γιατί έχει χορτάσει από ελευθερία, από φαγητό και από παιχνίδι. Οπότε αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα. Η εγκύμνασή τους είναι πάρα πολύ βασική, οπότε αφήνοντας ένα άλογο έξω ελεύθερο, δεν χρειάζεται να κάνουμε και πολλά πράγματα εμείς. Το άλογο κινείται από μόνο του, τρέχει όσο θέλει, περπατάει όσο θέλει και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. In order to give both horses and cows enough space to run, it is recommended to set up electric fences. Mikalis supports this technique. Ναι, για μένα είναι μεγάλη λύση ο ηλεκτρικός φράχτης, γιατί και δεν κουράζεσαι τόσο πολύ να λύνεις και να δένεις τα ζώα σου δύο φορές τη μέρα για να τα μεταφέρεις. Και άρα με τον ηλεκτρικό φράχτη δεν το κάνεις αυτή η τεχνική, γιατί έχεις τα ζώα σου ελεύθερα και μπορούν να πάνε και στη σκιά και να πιούνε και νερό ό,τι ώρα θέλουν. Οπότε είδα και μεγάλη απόδοση στο κρέας. Γιατί δεν μπορώ να πω σε κάποιον κτηνοτρόφο πώς μπορεί να κάνει εκείνο τα ζώα του, αλλά θα έλεγα σε πολύ κόσμο να το κάνει αυτό, γιατί θα δει από μόνος του διαφορά και το κόστος δεν είναι μεγάλο. Keeping animals in a species-appropriate manner brings a lot of advantages, as we have just heard from various sources. Additionally, there is also a national Greek legislation on animal welfare, as well as the European Union, that sets certain standards in animal welfare, which apply to all member states, thus also to Greece. However, there is still room for improvement in its enforcement. Όντως υπάρχει νόμος, ο οποίος λέει ότι εάν θέλουμε τα άλογα να τα έχουμε, ή τα άλογα ή το κάθε ζώο, έτσι, είτε είναι γαϊδούρι, είτε είναι βοηδί, είτε είναι κατσικάκι, να το έχουμε έξω εκτεθειμένο, θα πρέπει να του παρέχουμε και τη σωστή φροντίδα, όπως σωστή διατροφή, πάντα να έχει καθαρό νερό, και κάλυψη από τις καιρικές συνθήκες, όπως είπαμε και πριν. Ναι, νόμος υπάρχει, ναι, δεν τον τηρούμε. Δυστυχώς είναι η νοοτροπία που έχουμε και θα πρέπει λίγο να είμαστε λίγο παραπάνω ευαισθητοποιημένοι, γιατί πλέον οι νόμοι αρχίζουν και γίνονται πιο αυστηροί, υπάρχουν κυρώσεις, όπως πρόστιμο, όπως φυλάκιση, και έτσι λίγο παραπάνω να ευαισθητοποιηθούμε προς το κομμάτι αυτό. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι οι νόμοι δεν εφαρμόζονται. Γι' αυτό βέβαια θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές, θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος έλεγχος από κτηνιάτρους και θα έπρεπε να αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου όσον αφορά τις καταγγελίες
για κακοποίηση ζώων. Εξ αυτού του λόγου θεωρώ ότι στην χώρα μας, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η υπόλοιπη Ευρώπη είναι λίγο πιο προχωρημένη, αλλά στην χώρα μας θέλουμε λίγη περισσότερη δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Στο να αντιληφθούμε τους νόμους, να τους κατανοήσουμε και εν τέλει να τους εφαρμόσουμε. Disregarding these laws is often connected to a lack of knowledge in regards to animal welfare. Erica tries to counteract this by continuously educating herself. She has been attending seminars on proper horse care in Athens since 2000. Βλέπουμε είτε διάφορους επαγγελματίες ή ιδιώτες να μην έχουν τη σωστή συμπεριφορά ως προς τα άλογά τους. Και όταν λέω αυτό εννοώ ότι τα άλογα δεν ζουν όπως πρέπει να ζουν. Έχει να κάνει πάρα πολύ αυτό με την γνώση που έχουμε εμείς πρώτα απ' όλα σαν ιδιοκτήτες αλόγων και με την αγάπη. Θα συμβούλευα τον κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει άλογα ή ασχολείται στο επαγγελματικό κομμάτι να ενημερώνεται σωστά για το πώς πρέπει να έχει το άλογό του, το πώς πρέπει να το φροντίζει από τη διατροφή, από την εκπαίδευση, από τα πάντα. This knowledge gap is not only a problem with horses, but also relates to general animal husbandry. The knowledge of species-appropriate animal husbandry must be imparted at an early age. Θα έπρεπε να μαθαίνουμε από πολύ μικρή ηλικία ότι τα πλάσματα έχουν αισθήματα, ότι κρυώνουν, ότι πεινάνε, ότι χρειάζονται αγάπη, ότι χρειάζονται φροντίδα, ότι έχουν μάθει πια και έχουν εξημερωθεί με τον άνθρωπο και δεν μπορούν να ζήσουν μακριά του. Πρέπει να αποκτήσουμε συνείδηση. Και τη συνείδηση την αποκτάς από τις μικρές ηλικίες. Τη συνείδηση την αποκτάς μέσα από το σχολείο. Και αυτό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και μέσα στην οικογένεια, στη συνέχεια και κατ' επέκταση μετά μέσα στην κοινωνία. Θεωρώ ότι είναι μια επένδυση αυτό και έχει ένα βάθος χρόνου σε ό,τι αφορά την υλοποίηση και την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να γίνει κατά τη γνώμη μου είναι η ενημέρωση. Αν μιλήσουμε συγκεκριμένα για το Δήμο της ΚΟ, αλλά και γενικότερα, πιστεύω ότι μόνο με τη συνεργασία του Δήμου, των σχολείων, των κτηνιάτρων, γιατί και αυτοί παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Μόνο μέσα από αυτή τη συνεργασία θα μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει πώς να έχει υπεύθυνα ένα ζώο, πώς θα έπρεπε να στηρώνει ένα ζώο. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας. Βρίσκονται μεγάλα νούμερα γατών και σκυλιών ακόμα. Και ευτυχώς υπάρχουν κάποιες οργανώσεις, όπως η GASAH, που νοιάζεται για αυτά. Marion Jarvis has years of experience as an animal nurse. In 2005, she founded the organization GASAH and runs the animal help center Stepping Stone on Kos. The whole philosophy of Stepping Stone is a stepping in, stepping out system, which means that the organization only takes in lightly injured or sick animals and cure them with the help of the veterinarians on the island. The ultimate aim is to either get these animals rehomed or reintroduce them to their previous way of living. How have the animal organizations improved the problems of the strays? I would say by putting a lot of their own energy into castrating the animals. Νομίζω ότι σιγά σιγά όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι ανάγκη να στηρωθούν τα ζώα που έχουν. Τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς για το χωριό το δικό μας εδώ, υπάρχει η GASAH με τη Μάριον, που έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά και σχεδόν όλα τα γατάκια είναι στηρωμένα.
cooperation with local people is excellent, really excellent. And we're very grateful for that. Sweetheart, you're going to look lovely when we've clipped you and cleaned you. So all the skin here is terrible and he smells very bad. Oh, this is the moment we can't see the whole problem. A lot of people don't have the finances to have their dogs sterilized, so we usually do that, and depending on the situation they're in economically, we'll either pay all of it or we'll ask for some kind of donation. Also, with organizations like GASAH, every animal owner should make sure that they comply with the standards of animal welfare. Unfortunately, this sense of responsibility of animal owners is still lacking. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θεωρώ ως δεδομένο είναι ότι ο εκάστοτε ιδιοκτήτης επιδεικνύει καταρχήν ευαισθησία και έχει ανεπτυγμένη την ευθύνη και την συνείδηση απέναντι σε αυτό το ζώο που θα το βάλει μέσα στο σπίτι του και στη συνέχεια θα του διαθέτει αρκετό από τον χρόνο του για να το κάνει και τη ζωή του πιο ευχάριστη, γιατί έτσι υπάρχει μια διαδραστικότητα, γίνεται και η δική μας ζωή πιο όμορφη και πιο ευχάριστη. Νιώθω την ανάγκη να πω ότι όλοι οι άνθρωποι στην ΚΟ και στην Ελλάδα και παντού πρέπει να βάζουν το εαυτό τους λίγο παραπέρα, να βοηθάνε τα ευάλωτα, να είναι άνθρωπος, να είναι ζώο, και για τις γάτες ειδικά και για τα σκυλιά είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα στηρώσουμε. Αν δεν τα στηρώσουμε και ταΐζουμε μόνο, κάνουμε το κακό. Όταν είναι άρρωστο δεν τα πετάμε, πάμε στο ιατρό, ζητάμε βοήθεια, υπάρχουν στο νησί φορείς να βοηθάνε, αρκεί να ζητάς. Even if the situation has improved in recent years, there is still much to do in terms of animal welfare. With an emphasis on the transfer of knowledge, increased neutering and careful handling of animals, improving animal welfare on the island of Kos will become a stronger priority.